Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλημέρα σήμερα 5η 25 Μαΐου 2017. Η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Σωτήρος. Εχθές ολοκληρώθηκε το 40ήμερο της Ανάστασης και πάμε τώρα για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που είναι στις 3, 4 και 5, ναι, 3, 4 και 5 Ιουνίου. Για εσάς που τα έχετε χοντρά και ετοιμάζετε αποδράσεις και εκδρομές και καλά κάνετε, θα έχετε την ευκαιρία το επόμενο τρίμηνο, το επόμενο Σαββατοκύριακο, να κάνετε πράξη την... Τι είναι αυτό? Τι, όχι κύριε μου, πάρτε το νεράκι, πάρτε το νεράκι, όχι, όχι, πάρτε το πίσω, πάρτε. Νεράκι, όχι, πάρτε το, είναι πολύ ακριβό, δεν το θέλω, ευχαριστώ. Μου φέραν τον καφέ τώρα, το νερό, τσε, δική εισφορά, τι λέτε τώρα, πάρουμε νερό, πλάκα κάνετε. Κάνετε να πιούμε κανένα πορτοκαλάδα. Εισφορά στο νεράκι, κυρίες και κύριοι, εισφορά. Ναι, κυρία μου, δεν το θέλω. Πάρτε το πίσω. Πάρτε. Λοιπόν, ειδική εισφορά στο νερό. Κάποτε λέγαμε, έτσι, κάναμε πλάκα, κούνια που μας κούναγε, ότι θα βάλουν τέλος εισφορά και στον αέρα που αναπνέουμε. Το επόμενο, είναι η επόμενη κίνηση. Το επόμενο μνημόνιο που ετοιμάζεται τώρα θα έχει και τέλος εισφορά, δηλαδή, στον αέρα που αναπνέουμε. Μπαίνει, λέει, και νεράκι, στο νεράκι ειδικό τέλος. Μια εισφορά και στην ίδρυυση αλλά και στην άρδευση. Το συζητάνε σοβαρά. Δεν έχει αποφασιστεί για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά το συζητάνε σοβαρά. Τέλος, όπως λέμε, ειδικό τέλος στο τζιν, στο ουίσκι, στα ποτά δηλαδή, στα αλκοολούχα, στο τσιπουράκι μας, στα καύσιμα, ειδικό τέλος στα τσιγάρα, στα ποτά και στα ξενύχτια. Έτσι τώρα δεν έχει ειδικό τέλος στο νεράκι. Αφήστε τους διαιτολόγους να λένε ότι πρέπει να πίνουμε νερό πολύ το καλοκαίρι γιατί κάνει καλό στα νεφρά, έτσι φεύγουν οι τοξίνες, πρέπει να πίνετε νεράκι, αλλά τώρα δεν γίνεται. Δεν γίνεται γιατί θα έχει ειδικό τέλος νερού. Στην Ελλάδα, και μιλάμε για την Ελλάδα τώρα, δεν μιλάμε για, για την Τζέντα, δεν μιλάμε για την ακτή Ελεφαντοστού, δεν μιλάμε για το Κονγκό, το Βελγικό, μιλάμε για την Ελλάδα. Κι όμως στην Ελλάδα των ποταμών, των λιμνών, των βροχών, των καταιγίδων, των νερών, θα πληρώνουμε και ειδικό τέλος, φόρο δηλαδή, στο νερό που θα καταναλώνουμε. Κυρίες και κύριοι, γελάω βέβαια, εντάξει, στείνω εδώ και ένα σκετσάκι εδώ να σας χαλαρώσω λιγάκι. Αλλά είναι tragic. Είναι τραγικό. Δηλαδή, έχουμε ανοιχτεί μέχρι τώρα τα πάντα. Πρέπει να είμαστε πολύ βόδια, ρε παιδιά. Πολύ βόδια, δηλαδή παχύδεμα εντελώς. Ανέστητοι. Μας έχουν χαρατσώσει τα πάντα. Μέχρι τώρα έχει περάσει ανέμακτα, ας πούμε. Ειδικό τέλος πετρελαίου θέρμανσης το χειμώνα. Πέρασε και το πληρώνουμε και το πληρώνουμε και το πληρώνουμε. Ειδικό τέλος στα πάντα όλα. Και τώρα, γιατί όχι και στο νερό. Και αργότερα, γιατί όχι και στο οξυγόνο που αναπνέουμε. Μην αναπνέεις, κυρία μου, θα πει αναπνέεις. Πώς αναπνέεις κανείς το λεπτό? Ξέρεις τι οξυγόνο καταναλώνεις? Δεν πρέπει να πληρώσεις? Λοιπόν, για να σοβαρευτούμε. Γιατί αρκετά δεν ήταν τζαμπέ όλοι μας. Έτσι λοιπόν έρχεται σήμερα η αριστερή κυβέρνηση να χαρατσώσει το νερό. Και όχι μόνο της ίδρευσης, αλλά και της άρδευσης. Μιλάμε για ανάπτυξη τώρα, κυρία. Πόσες βιομηχανίες έχουμε στην Ελλάδα? Εκατομμύρια, δεν είναι? Παράγουμε αυτοκίνητα, παράγουμε βαριά βιομηχανία, έχουμε εκατομμύρια εργάτες στη βιομηχανία. Τι την κάνεις τώρα την αγροτική παραγωγή? Θα μιλάμε τώρα για τον πρωτογενή αγροτικό τομέα? Γιατί να μιλήσουμε γι' αυτό? Ας πάει κατά διαόλου, ας πάει στην ευχή τέλος πάντων. Ο πρωτογενής αγροτικός τομέας δεν τον έχουμε και πολύ ανάγκη. Γιατί λοιπόν να μην φορολογηθεί και η άρδευση? Γιατί όχι? Τώρα να μιλήσω λίγο σκληρά. Τόσο ζώα που είναι και οι αγρότες, καλά τους κάνουν. Ζώα είπα προηγουμένως, είπα και τον εαυτό μου, έτσι. Βόδια είμαστε όλοι μας. Αλλά τόσο ζώα που είναι και οι αγρότες, καλά τους κάνουν. Να πληρώσουν και την άρδευση. Εξτρά χαράτσι. Εδώ τους έχουν βάλει μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Τους έχουν τριπλασιάσει εισφορές, φόρους, ΕΛΓΑ κτλ. Και δεν κουνιούνται. Γιατί να μην βάλουν και ειδικό τέλος στην άρδευση?
Και αν δούμε το θέμα πιο έτσι συνολικά, πιο εθνικά, στο πω, πώς ευαγγελίζονται την ανάπτυξη όταν στο μοναδικό πρωτογενή τομέα που διαθέτουμε, που είναι αγροτικός, αντί να τον ενθαρρύνεις, αντί δηλαδή να τον αναβαντάρεις, έρχεσαι και το χαρατσώνεις. Όταν χαρατσώνεις, το μοναδικό δηλαδή είναι αυτό που έλεγα και προχθές, κυρίες και κύριοι. Κάθεσαι πάνω σε ένα κλαδί, σε ένα δέντρο. Σαν τον Αστρατή Χότζα, ένα ανέκδοτο που μου έλεγε η συγχωρεμένη μάνα μου. Κάθεσαι ένα κλαδί και αντί να πας να κόψεις το επάνω, κόβεις αυτό που κάθεσαι. Το πατάς και το κόβεις. Δηλαδή, αυτοκτονίζεις ουσιαστικά. Και ήθελα να μάθω ποια έτσι φωτεινά μυαλά, ποιοι εγκέφαλοι τα σκαρφίζονται όλα αυτά. Ποιοι συμβουλάτορες των υπουργών και του πρωθυπουργού του ιδίου του λένε ότι ξέρεις τι θα πρέπει να κάνουμε και εκεί, από εκεί να τα πάρουμε, φορολογώντας το νερό, ας πούμε. Ποιοι είναι αυτοί? Θα μου πείτε, κάτσε ρε φίλε, εδώ έχουμε το Λάμπρου, έχουμε τους στρατηγικούς αναλυτές, μάλλον τους στρατηγικούς συμβούλους του πρωθυπουργού, τους παλίκαρους αυτούς, λεβέντες, έχουμε τους άλλους του υπουργού, τους σοφούς, όπως λέγονται, συμβούλους του Υπουργού Παιδείας. Παλιότερα είχαμε του Κατρούγκαλου, τώρα έχουμε του Γαβρόγλου. Τι λένε αυτοί? Όχι άλλη ιστορία στα ελληνόπεδα. Τώρα πάω από το ένα στο άλλο, θα μου πείτε, αλλά είναι μια συνάφεια. Λένε λοιπόν, όχι άλλη ιστορία. Φτάνει τόσο. Μπουχτίσαν τα Ελληνόπουλα από αρχαία ελληνική ιστορία ή από μυθολογία, αν θέλετε. Μια ώρα είναι αρκετή. Μια ώρα τη βδομάδα είναι αρκετή. Και σηκώνονται τώρα οι φιλόλογοι, η εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων, και λέει: καλά, πάτε καλά, ρε. Πάτε καλά. Δεν θα διδάξουμε την ιστορία. Δεν θα διδάξουμε τον Μυκηναϊκό πολιτισμό, ξέρω τον Μινωικό πολιτισμό. Λέμε τώρα, λένε οι άνθρωποι, τους Πελοποννησιακούς πολέμους, την ιστορία γενικότερα, και την αρχαία και την νέα και την νεότερη ελληνική ιστορία. Δεν θα πρέπει να την μάθουν τα παιδιά μας και τη μυθολογία. Μα εδώ τη διδάσκονται πανεπιστήμια της Αμερικής και της Ευρώπης, της Κίνας και της Ιαπωνίας. Και θα ξέρουν τα παιδιά μας τώρα την ιστορία? Λέει, φτάνει. Αρκετά. Αρκετή ιστορία μάθαμε. Ξεχυλίζει η ιστορία από τα μυαλά των παιδιών μας, των Ελληνόπουλων, έτσι. Μάθε οτιδήποτε άλλο θες. Την κοινωνική οικονομία, λέει, την οικογενειακή οικονομία, τώρα άσε την ελληνική ιστορία. Πάνε τα αρχαία, πάει ελληνική ιστορία. Ό,τι από αυτή απέμεινε διαστρεβλώνεται και παραδίδεται διαφορετικά. Αυτή είναι η σύμβουλη που πληρώνουμε του Πρωθυπουργού. Αυτή είναι εκείνοι που θα δώσουν το ευζήν στα παιδιά μας. Το ευζήν στα Ελληνόπουλα. Στον πατέρα μου λέγαμε γνωστό το ζήν και στη μάνα μου και στο δάσκαλό μου το ευζήν. Τι ευζήν, ρε. Τι ευζήν, ρε, παρτάλια. Όταν μου βγάζεις από μέσα από τη διδακτέα ύλη ό,τι διδάσκεται στον υπόλοιπο κόσμο, ξένοι έρχονται στην Ελλάδα και μας μαθαίνουν την ιστορία μας, που μιλάνε αρχαία ελληνικά, το βγάζεις από την ιστορία. Συγχρόνως τη διαστρεβλώνεις την ιστορία. Και έρχεσαι να μου πεις ότι δίνεις το ευζήν στα παιδιά μας. Είναι αυτοί οι σύμβουλοι, κύριες και κύριοι, τους πληρώνουμε. Τους πληρώνουμε. Ο ένας κολλάει, ας πούμε, στα μπούτια της Μενεγάκη και θυλώνει φαν, έτσι. Ο άλλος θέλει την... ραντεβού με τη Μάρα Κάρεϊ, πώς λέγεται. Λοιπόν, είναι πρώτα παιδιά, πρώτα παλικάρια τώρα. Τι να μας πούν τώρα οι σοφοί και οι ακαδημαϊκοί. Αλήθεια, κύριε Σκύρη. Έχουν ευνοχιστεί τελείως και οι λεγόμενοι πνευματικοί άντρες και γυναίκες της χώρας μας? Καμία αντίδραση. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένα, ρε παιδί μου, μια αναστολή. Κάποιος θεσμικός ή κοινωνικός φορέας, έτσι, ακαδημαϊκός φορέας, που να πει ρε αλήτες, πάτε να αφελεινίσετε εντελώς την επόμενη γενιά. Αυτό προσπαθείτε να κάνετε? Πού είναι η Ακαδημία των Αθηνών? Πού είναι οι σοφοί και πνευματικοί άνδρες και γυναίκες της χώρας? Πού είναι όλοι αυτοί που πουλάνε ψευτοκουλτούρα εκεί που δεν τους παίρνουν και εκεί που είναι αναγκαία η παρουσία τους? Βγάζουν μούγκα στη στρούγκα. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Εγώ το είπα και άλλη φορά, έτσι.
Συμφωνώ με τον Πανούλη τον Καμένο. Δεν μπορεί, μας ψεκάζουν. Δεν μπορεί μετά από όλα αυτά να μην μας ψεκάζουν. Βγαίνει ο Γκάμπριελ, βγαίνουν οι Γερμανοί, ο Υπουργός Εξωτερικών, βγαίνουν ξένοι αξιωματούχοι, αλλά και απλώς λαός, ξένοι. Ξένοι λαοί. Και λένε, καλά αυτός ο λαός δεν αντιδρά. Είπαμε, εντάξει, γόνοι του Ζορμπά είμαστε, στα αρχίδες, συγγνώμη, ζαμαφωτίστες. Είμαστε, εντάξει. Αλλά όχι τόσο παχυδερμία, ρε παιδιά. Καλά, εντάξει, να χορέψουμε και τσάνικο και ζεμπέκικο και σιρτάκι και τσιφτερτέλ και όλα αυτά. Σου γράφουμε κανονικά, αλλά αυτό δεν είναι αντίσταση. Αυτό δεν είναι αντίδραση. Αυτό είναι μαγιά, εντάξει. Κι εγώ γουστάρω. Αλλά ας κάνουμε και κάτι. Ας κάνουμε και κάτι. Τώρα λένε θα φορολογήσουν το νερό. Τώρα ξαναστεί. Θα το πάρουν πίσω, θα το αποσύρουν. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Θα το αποσύρουν, θα το διαψεύσουν. Θα βγάλουν κίτρινο στους δημοσιογράφους. Μπλα μπλα. Όμως, όταν το λένε, πες, θα ξανάρθει στο τραπέζι. Όταν θα έχει οριμάσει ο καιρός και τζουπ θα το βρούμε μπροστά μας. Φωνάξτε, μωρέ. Φωνάξτε, τουλάχιστον. Πολλοί τα βάζουν μαζί μου και μάλιστα νέοι άνθρωποι και μου λένε πολύ φωνάζεις. Μια ζωή μου λέει φωνάζεις. Αυτό μπορώ να κάνω και αυτό κάνω. Αλίμονο από εκείνους που δεν φωνάζουν. Πάμε όμως και σε κάποια στοιχεία τα οποία θα πρέπει να τα βλέπουμε έτσι. Βγαίνει το ποτάμι, υπάρχει ακόμα αυτό. Όχι ο Νέστος. Όχι ο Νέστος. Το ποτάμι είναι κόμμα αυτό. Θοδωράκη σας λέει κάτι. Ναι, μάλιστα. Αυτό. Και βγάζει όμως κάποια στατιστικά στοιχεία τα οποία είναι αδιαφεσβήτητα γιατί προέρχονται από στατιστική υπηρεσία. Λέει λοιπόν. Στην Ελλάδα υπάρχουν σήμερα 16.786 συνταξιούχοι γύρατος ηλικίας, προσέξτε, από 26 έως 50 ετών. Περίπου 17.000 που παίρνουν μέσον όρο σύνταξης στα 1.400 τόσο. Δηλαδή 26 έως 50 μέσο όρο σύνταξης στα 1.400. Πάμε παρακάτω. Υπάρχουν 58.219 συνταξιούχοι γύρατος, ηλικίας 51 έως 55. Αυτοί εδώ οι δύο μας κάνουν 75.000. 75.000 συνταξιούχοι γύρατος από 26 χρονών μέχρι 55. Και άλλοι 140.498 συνταξιούχοι γύρατος από 56 έως 60. Όλοι αυτοί μας κάνουν 215.216.000. 216.000 συνταξιούχοι γύρατος από 26 μέχρι 60. Ρε παιδιά, μισό λεπτό. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που κολλάνε έσημα 40 χρόνια και δεν μπορούν να βγουν σύνταξη. Αυτό είναι μια ομοιογένεια. Ως φιλοσοφία λοιπόν που συνελήφθη και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, το θα πρέπει να υπάρξει δηλαδή πιο δίκαιη αντιμετώπιση απέναντι στους πολίτες που θέλουν και πληρούν τις προϋποθέσεις συντάξεως, συνταξιοδοτήσεως, είναι σαφές, είναι αποδεκτό. Το θέμα είναι πώς εφαρμόζεται αυτό. Πώς εφαρμόζεται. Και σήμερα που είναι αλήθεια ότι γίνονται προσπάθειες, να μπει μια τάξη. Δεν μπορεί άλλος να πληρώνει 40 χρόνια και να μπορεί να βγει ή να βγαίνει με μια σύνταξη υποδιέστερη από εκείνον που πληρώνει, ξέρω εγώ, 23 χρόνια συν 2 του στρατού και είναι συνταξιούχος στα 46 του, 45 του. Βλέπω νέους ανθρώπους, γνωστούς μου, στα 45, 46, 47, κάτι από το στρατό, κάτι αυτά, με 23 ετίες συντάξιμα. Και βλέπεις τον άλλον 65 χρονών, 70 πάει, με 40 χρόνια, αλλά δεν τον πιάνει, λέει, αυτή καμία προϋπόθεση. Πώς είναι δυνατόν? Αυτές οι ανομοιογένειες λοιπόν θα πρέπει να εξισορροπηθούν, να εξισορροπηθούν. Δεν μπορεί να συνεχίσει η ιστορία. Δεν μπορεί να πληρώνονται άνθρωποι 45 και 50 χρονών που κάθονται και περιμένουν να ζήσουν άλλα 30-40 χρόνια ως συνταξιούχοι. Είναι η αντιδιαστολή αυτού που επιχειρείται, το να βγαίνουν δηλαδή όλοι στα 70, να ζουν κανένα δύο χρονάκια και μέχρι που να βγει και η σύνταξη, γιατί καθυστερεί και η ρημάδα, έτσι. Α, θυμαράκια,
πλατανάκια, κυπαρισάκια κτλ. Αυτή είναι η αντιδιαστολή. Κάτι ενδιάμεσο δεν υπάρχει, παιδιά. Κάποιος σοφός, έτσι, κάποιου υπουργού δεν μπορεί να βρει το ενδιάμεσο. Δηλαδή, με βάση τα όσα έχει δουλέψει ο καθένας να αμείβεται και με βάση τα όσα έχει πληρώσει ο καθένας να αμείβεται. Και φυσικά να υπάρχει μια μίνιμουμ σύνταξη η οποία θα είναι αξιοπρεπής. Μάλλον, θα, τουλάχιστον θα μπορεί κάποιος να ζήσει στοιχειωδώς αξιοπρεπώς με την εθνική σύνταξη. Όλα αυτά λοιπόν, τα οποία φαντάζομαι απλά και τα λέω απλοϊκά, μπορούν να τα δουν και επιστημονικά. Να τα δουν δηλαδή σε επίπεδο υπουργείων και των επιτροπών σοφών, όπως λέγονται, σοφοί τέλος πάντων να είχαμε να λέγαμε, και να υπάρξει μια δίκαιη αντιμετώπιση και ανταποδοτικότητα φυσικά όλων αυτών των πραγμάτων. Τώρα να δούμε τι θα γίνει με τον ΕΦΚΑ, με τον νέο ενιαίο φορέα ασφάλισης, που αβέρτα στέλνει ραβασάκια. Ήταν ένα θέμα το οποίο ήθελα να αναφέρω και μέσα από την εκπομπή μου. Λοιπόν, χθες είχαμε εδώ αυτοδιοικητικά πράγματα, είχαμε τον συνδυασμό κοινωνία δημοτών, λέγεται, του Πούλιου τέλος πάντων του Χρήστου, με τον Θανάση τον Ξενίδη επικεφαλής εδώ και αρκετό καιρό μετά την αποχώρηση του Χρήστου. Βρεθήκαν σε ξενοδοχείο εκεί για να τα πούνε, για να συζητήσουν τα του συνδυασμού και τα του Δήμου Ξάνθης. Μάλιστα, και καλά έκανε ο Θανάσης Ξενίδης. Και αυτός είπε ότι θα φύγω. Φτάνει τόσο, 23 χρόνια είναι. 23 χρόνια δημοτικός σύμβουλος. Και όλοι περιμέναμε να δούμε αν θα αναδειχθεί κάποιος νέος αρχηγός, υπαρχηγός και τα σκυλιά δεμένα. Δεν έγινε κάτι τέτοιο, αν και υπάρχουν κάποιοι που φλερτάρουν με τη θέση του αρχηγού. Δεν ήταν και ιδιαίτερα αισιόδοξα τα μηνύματα από τη χθεσινή μάζοξη. Καταρχήν ήταν λίγοι αυτοί που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα. Σε ένα τέτοιο κάλεσμα, πλατή, μεγάλο, ήταν λίγοι. Και κατά δεύτερο λόγο δεν αναφέρθηκε τίποτα, ούτε υπόθηκε κάτι για τα ηνία του συνδυασμού, παρά μόνο να έγινε μια λεπτομερής, θα έλεγα, ενημέρωση από τον Θανάση τον Ξενίδη προς τους παρευρισκόμενους για την κατάντια του Δήμου Ξάνθης, όπως την ανέφερε, ευθεία επίθεση κατά του Δημάρχου, του Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου και της Δημοτικής Αρχής, την ανέφερε ως την πιο ανίκανη, πιο ακαμάτικη όλων των εποχών, έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τα υπερχόμενα αφού δεν υπάρχει πλέον καμία δραστηριότητα και κάλεσε σε ένα έτσι γενικότερο κάλεσμα όλες τις υγιείς δυνάμεις. Ανεφέρθηκε και στην συνεργασία με τους υπόλοιπους συνδυασμούς, αποκλείοντας μόνο το συνδυασμό του ΚΚΕ, το συνδυασμό του ΚΚΕ με τον Κολάρα, τον Γιώργο, είναι πλέον δεκανίκη της Δημοτικής Αρχής. Αυτό αναφέρθηκε, όπως και του κυρίου Τσακύρογλου, ότι αναφέρθηκε σαν δεκανίκη της Δημοτικής Αρχής παρά σε ένας συνδυασμός αντιπολιτευόμενος και προβληματισμένος από όλα αυτά. Εξαγοράζει, μάλιστα, είπε, πολιτικό χρόνο, φωτογραφίζοντας τον κύριο Τσακύρογλου και τίποτα περισσότερο. Όλα αυτά λοιπόν ελέγχθησαν στη χθεσινή αυτή μάζοξη, αλλά καπνός για νέο ηγέτη δεν βγήκε. Βέβαια, ήταν εκεί ο Φανουράκης, ο Μανώλης, ο οποίος ξεροκλήφεται. Ήταν ο Σάββας ο Μελισσόπουλος, ο οποίος δεν κρύβει ποτέ την φιλοδοξία του να ηγηθεί του συνδυασμού, αλλά με τη χθεσινή εικόνα που παρουσίασε ο συνδυασμός, ψιλομαζεύτηκαν άπαντες και περιμένουν να δουν ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις. Αυτό σε ό,τι αφορά τη μάζοξη του Θανάση Ξενίδη, του συνδυασμού μάλλον του Χρήστου Πούλιου, ο οποίος ήταν και ο ίδιος παρόν, χωρίς όμως να πει κάτι ιδιαίτερο. Την ίδια στιγμή, για να μείνω λίγο στα δημοτικά, είδαμε και κάποιες καλές κινήσεις. Για να λέμε και του Μπάμπη του Δημαρχόπουλου το δίκαιο. Είδαμε συνεργεία του Δήμου, τεχνικά συνεργεία μάλλον, να ασφαλτοστρώνουν δρόμους. Αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί. Μέχρι τώρα οι 12 Αποστόλων και κάπου εκεί προς τη Ρέμβη, Καραϊσκάκη, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι που πρέπει να ασφαλτοστρωθούν. Και μακάρι να συνεχίσει. Το εξάρουμε και το λέμε για να μην πούν κάποιοι ότι είμαστε μονόχνοτοι, μονόπλευροι. Έτσι. Αλλά υπάρχει ένα θέμα που φύγει σήμερα και η εφημερίδα μας, η Θράκη, γύρω από τα φανάρια. Τι φανάρια? Αυτά είναι ταλαιπωρία σκέτη.
Τα λεπόρια σκέτη συχνά παθαίνουν βλάβες. Εγώ δεν έχω δει τόσο συχνές βλάβες σε άλλες πόλεις και ιδιαίτερα στο κέντρο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα φανάρια να χαλάνε κάθε δύο και τρεις. Λέει, φταίει η Siemens. Παιδιά, εγώ όταν ακούω Siemens αλλού πάει το μυαλό μου. Τέλος πάντων, η Siemens λέει είναι αρμόδια για τις πλακέτες και εμείς δεν βάζουμε χέρι. Εμείς μόνο όταν καεί καμιά λιχνία, ξέρω καμιά λάμπα, την αλλάζουμε και προσπαθούμε να τα ξαναφέρουμε σε τάξη. Όταν όμως ένας κόμβος, όπως αυτός που βρίσκεται μπροστά εκεί στον πρώτο παιδικό σταθμό, στον Κοτσόβολο εκεί, ή ο κόμβος στην είσοδο της Ξάνθης από την Καβάλα, ή εκεί στη Μεσολογγίου με την Σάρδεων, όταν εδώ τον περισσότερο χρόνο τα φανάρια είναι χαλασμένα, κάτι παίζει ρε παιδιά. Δεν μπορεί και γίνεται επικίνδυνο, δηλαδή εκεί ιδιαίτερα στον κόμβο του Κοτσόβολου, δεν ξέρει ποιος έχει προτεραιότητα και ποιος πρέπει να περάσει. Και λέμε τώρα εμείς, οι αθώοι και απλοϊκοί πολίτες, γιατί ρε παιδιά δεν κάνετε ερωτώνες. Γιατί δηλαδή δεν κάνετε αυτό που έχει κάνει όλη η Ευρώπη εδώ και 30-40 χρόνια. Υπάρχει στο σχέδιο του Δήμου Ξάνθης για την ανάπλαση του αστικού κέντρου και μάλιστα υπάρχουν στο σχεδιασμό καμιά τριανταριά ερωτώντες. Δεν γίνεται ούτε μία. Θα πρέπει λοιπόν σιγά σιγά να αρχίσει να κατασκευάζονται ρωτώντες, να φύγουν τα φανάρια και οι Siemens και οι Siemens. Όποιος και να είναι αυτός που θα τον έχουμε ανάγκη, βάζει λοιπόν μια ρωτώντα που δεν χαλάει, δεν σπουριάζει, δεν καίει λαμπάκια, δεν ανάβει λαμπάκια, τίποτα από όλα αυτά. Μια ρωτοντούλα, ξέρει αυτός που είναι μέσα έχει προτεραιότητα, αυτός που είναι απ' έξω περιμένει και τελειώνει υπόθεση. Απλά πράγματα, όπως ακριβώς και πολύ ωραία έγινε στον δρόμο προς το νοσοκομείο και στην Περικλέους στο τέταρτο σώμα μπροστά. Μια χαρά ρωτώντες. Ούτε φανάρια ούτε τίποτα. Γιατί λοιπόν ο Δημοσιάνδης δεν βγάζει προτεραιότητες? Να, θα μου πείτε τώρα, Δημοσιάνδης, ακόμη παιδική χαρά δεν έχουμε, έτσι. Παιδική χαρά είναι μία. Στο Δήμο Ξάνθης έχουμε μία παιδική χαρά. Έτσι. Μέσα στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Εκεί, στον πάνω όροφο. Εκεί είναι μια παιδική χαρά. Η δημοτική αρχή δηλαδή θέλω να πω. Που και μετά δημοτικές χαρές, άλλες παιδικές χαρές δεν υπάρχουν. Μια παιδική χαρά και μεγάλη. Χωράει μπόλικους, έτσι, και συμβούλους και αντιδημάρχους και τα πάντα όλα. Παιδική χαρά. Αυτή υπάρχει μάλιστα. Λοιπόν, τώρα γίνουμε κακός. Και συνεχίζω. Το πώς το λέει, ο νέος είναι ωραίος, ο παλιός είναι αλλιώς. Μάλιστα. Αλκαίος και... Τέλος πάντων. Αυτός, ναι. Λοιπόν, οι νέοι της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν... Καλλίδης. Ο Καλλίδης, μάλιστα. Θάνος Καλλίδης. Βρέθηκαν λοιπόν οι νέοι... χθες, προχθές, στη Θεσσαλονίκη με τον έτερο νέο, τον Κούλη, τον Μητσοτάκη, για να δημιουργηθεί, λέει, το Μητρό Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε μια έτσι πολύ αυθόρμητη προσέλευση, που Καμισάκη χαλαρός και ο Κυριάκος, όλοι οι άλλοι στο όρθιο εκεί με κάτι σκηνιά γύρω-γύρω λες και βλέπαν θέατρο, αλλά ήταν αρκετοί νέοι, νέοι και ωραίοι, παλιούς δεν είδαμε αρκετούς, για τη στελέχωση του Μητρό. Τώρα από την Ξάνθη είδαμε τον Τριανταφυλλίδη, τον Κώστα, είδαμε τον Μιχάλη τον Αμυρίδη, είδαμε, ποιον άλλον είδαμε, τον Μπούτο, τον Γιάννη, είδαμε τον Αλτικουλάκη, ποιος άλλος ήτανε, μάλιστα. Δεν είδαμε τη Μαρία Τζακύρογλου, που υποτίθεται είναι πολιτευτής, αλλά δεν είδαμε και παλιούς. Τώρα, τι παίζει εκεί πέρα, είναι μια άλλη ιστορία. Είδαμε τον οικονόμου της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας Ξάνθης, αυτούς, τέλος πάντων, γίνεται μια προσπάθεια για να συγκροτηθεί ένα Μητρό Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και εφόσον ένα κόμμα διαγράφει μια τροχιά κυβερνητική, υπάρχει πλούσια προσέλευση και ενδιαφέρον από νέους και παλιούς. Το θέμα είναι κατά πόσο η Νέα Δημοκρατία εκμεταλλεύεται πολιτικά και καρπούται όλο αυτό το χρόνο, το χρονικό διάστημα που θα μπορούσε άλλο κόμμα, άλλος χώρος θέσης να έχει εξεσκίσει κυριολεκτικά, να χτυπήσει
κόκκινα επάνω, δυνατά, κατά πόσο αυτή η Νέα Δημοκρατία, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αυτές τις, αυτά τα αντανακλαστικά, θα μπορέσει να κεφαλαιοποιήσει αυτήν τη διαφορά, θα μπορέσει κάποια στιγμή να ανοίξει και την πόρτα του Μεγάλου Μαξίμ. Κατά πόσο. Γιατί αυτή η Νέα Δημοκρατία, όπως το έχω πει και άλλες φορές, αυτή η Νέα Δημοκρατία είναι σαν να μην υπάρχει ένα πράγμα. Και έχω πει πάλι και άλλη φορά ότι και τα κόμματα ως κοινωνικοί οργανισμοί, γιατί εκτός από πολιτικοί είναι και κοινωνικοί οργανισμοί, θα πρέπει να έχουν εμφανή παρουσία στις κοινωνίες. Και δεν κάνω λόγο μόνο για τις Ξάνθες, έτσι, την Όδε. Κάνω γενικότερα λόγο για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει κοινωνική παρουσία. Βλέπουμε μία από τα ίδια με τις παλαιομοδίτικες εκείνες μεθόδους που συσπηρώνονταν πάντοτε γύρω από τον δυνατό, γύρω από τον εκλεγμένο πρόεδρο, κάποιοι μόνιμα θαμώνες της εξουσίας και των γραφείων και των διαδρόμων. Δεν βλέπουμε αυτό που θέλει, ρε παιδί μου, ο δημοκράτης, ο ρηγμένος. Αυτό που δεν είδε, ας πούμε, με τον Σαμαρά, με τον Καραμαλή, με τον Μητσοτάκη παλιότερα. Αυτό το νέο, το ανανεωτικό, δεν το βλέπουμε. Φρέσκες ιδέες, ναι. Φρέσκα μυαλά, ναι. Και ηλικίες, αν θέλετε, ναι. Αλλά δεν είναι αυτό το μόνιμο ζητούμενο. Θέλει κοινωνική παρουσία, καινοτόμες ιδέες, διαφοροποίηση από το σημερινό καθεστώς που φτωχοποιεί τον ελληνικό λαό και μια διαφορετική πρωτοβουλία που θα δώσει τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα ελπίδα στην κοινωνία. Αυτό θέλουμε να δούμε. Δεν το βλέπουμε. Και αυτό το λέω καλοπροαίρετα. Πάρτε λοιπόν τα μηνύματα. Μην ακούτε τους κόλακες, μην ακούτε τους χαμελέοντες που μόνιμα σας χαϊδεύουν την πλάτη, σας λένε μπράβο, είσαι ο πρώτος κούλι, τράβα μπροστά, είσαι δυνατός, σας κάνω ζημιά. Ακούστε την κοινωνία, αφουγκραστείτε την κοινωνία. Αν δεν την αφουγκραστείτε, θα πάτε πάλι στα παλιά. Θα έχουμε μόνιμα τον Αλέξη, είτε το γουστάρουμε, είτε όχι. Απλά πράγματα. Αν θέλετε, λαμβάνετε το μήνυμα. Αν δεν θέλετε, πάτε εκεί πέρα μέσα στις αίθουσες, πείτε τι ωραία που είστε, τι ωραία που περνάτε, μέσα στην τρελή χαρούλα και τελειώνει και η ιστορία. Λοιπόν, και συνεχίζω. Να συνεχίσω, ναι, ακόμα λίγο. Σήμερα είμαι λίγο εκνευρισμένος. Θα μου πείτε και πότε δεν είσαι. Είμαι λίγο εκνευρισμένος γιατί εχθές στην ανοιχτή γραμμή είχε ένας άνθρωπος, ένας συνάνθρωπός μας, θα ρω από τη Δράμα, και μου είπε ότι ως νεφροπαθής τελικού σταδίου, νεφροπαθής τελικού σταδίου, υπάρχει αυτή η κατηγορία ασθενών, νεφροπαθών, παίρναμε ένα επίδομα κάθε δύο μήνες και τώρα μας το κόψαν ή τουλάχιστον μας το καθυστερούν. Και επειδή και παλιότερα το Μουχαμπέτ είχε φυγεί μέσα από την ίδια εκπομπή και βρήκαμε κάποιες άκρες, ο άνθρωπος αναπήρε εντελώς διακριτικά και ευγενικά να πει γιατί ρε παιδιά δεν μας το δίνουν. Επικοινώνησα με τους σχετικούς αρμοδίους, αντιπεριφερειάρχες, υγείας κτλ. Κτλ. Βρήκα μια άκρη. Και μάλιστα δεν το είπα από τηλεόραση, θα το πω αύριο. Μου λέει λοιπόν η αντιπεριφερειάρχης υγείας, η κυρία Χιράκη, ότι κοιτάξτε να δείτε, μου λέει, εμείς είμαστε έτοιμοι. Και η υπηρεσία υγείας της περιφέρειας και οι υπηρεσίες του οικονομικού είμαστε έτοιμοι να πληρώσουμε. Αλλά τι έγινε. Α, υπάρχει λέει η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου. Μάλιστα. Και εν αναμονή των τελικών αποφάσεων, μάλιστα, η μισή λέει η επίτροπη υπογράφουν τα εντάλματα και η μισή δεν υπογράφουν. Μάλιστα. Επίτροπη, ξέρετε, όχι επίτροπη της Εκκλησίας που κάθονται στα παγκάρια. Επίτροπη οικονομική, αυτοί που αποφασίζουν, ρε παιδί μου, αν θα πάρει τα λεφτά στο επιδόματα, αν θα πάρουν συμβασιούχοι τα λεφτά τους και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, λέω, μισό λεπτό, λέω, κάπου μπερδεύτηκα. Οι επίτροποι στη μισή Ελλάδα εφαρμόζουν τον νόμο της Ρουάντα και άλλοι μισοί επίτροποι στην Ελλάδα, στην ίδια χώρα, εφαρμόζουν τον νόμο του Τατζικιστάν. Ρε παιδιά, είπαμε ότι αυτό το κράτος είναι μπάχαλο, αλλά εδώ κάπου κολλάει ο νους, ο εγκέφαλος του ανθρώπου, το μυαλό.
Η μισή επίτροπη λέει υπογράφουν και η μισή δεν υπογράφουν. Και εσύ εξαρτιέσαι ως νευροπαθής τελικού σταδίου από τον κάθε επίτροπο που δεν υπογράφει. Να ζήσεις ή να πεθάνεις. Το διανοείστε? Όπως οι μισοί επίτροποι υπέγραψαν για τους συμβασιούχους και πληρώθηκαν και οι μισοί επίτροποι δεν υπέγραψαν. Ο επίτροπος λέει της Καβάλας άλλα υπογράφει. Ο επίτροπος της Ξάνθης δεν υπογράφει ή άλλα υπογράφει. Ο επίτροπος Κομωτινής περί άλλων τυρβάζει. Ρε γαμώτο! Κάθε νομός είναι άλλο κράτος. Τι είμαστε, καντόνια είμαστε? Ομόσπονδα κρατήδια είμαστε? Τι σκατά είμαστε? Ο επίτροπος τι είναι? Κρατικός λειτουργός δεν είναι? Δηλαδή, αλλιώς διερμηνεύει τον νόμο ένας επίτροπος, αλλιώς ο άλλος. Πάρτε αυτούς που κάνουν λάθος και πετάξτε τους. Απλά πράγματα. Πού είναι ο νόμος? Πού είναι το Σύνταγμα να προστατεύσει τους πολίτες? Αυτό δεν γίνεται ούτε στο Κόγκο. Ούτε στην Μπανανία που λέμε. Η μισή λέει Ελλάδα πληρώνει, η άλλη μισή Ελλάδα δεν πληρώνει. Ωραία. Βγάλετε διαβατήριο για να πάμε στην άλλη μισή Ελλάδα. Αυτό είναι όνειδος. Και πόσο μάλλον όταν δεν πληρώνει ποιον? Το διακοσάρι του νευροπαθούς τελικού σταδίου. Το διανοείστε? Εδώ μας έλεγε ο άλλος του ΣΥΡΙΖΑ που του χώσαν και 300 ευρώ του βουλευτή Μπαλαόρες, πώς, ναι, χώσαν 300 ευρώ για επίδομα, τα 6.000 που παίρνει το παλικάρι, εντάξει, άλλα 300 ευρώ επίδομα, 13η σύνταξη, και βγήκε τα χάρη ο άνθρωπος, εντάξει, τα χάρη στο συνδικαλιστικό του φορέα. Τι γελάς? Του μπαμπά του ήταν και τα χάρη. Λοιπόν, και εδώ το διακοσάρι του νευροπαθούς τελικού σταδίου το αφήνουν, λέει, στην κρίση του επιτρόπου, αν γουστάει. Ο επίτροπος όμως θα πάρει τα χρήματά του. Το βράδυ θα πάει να φάει. Θα βγει με την οικογένεια, με τη σύζυγο, με την κόμενα, με την ερωμένη. Θα βγει, ρε παιδί μου. Έχει λεφτά στη τσέπη, έχει το μισθό του άνθρωπος. Καλά θα κάνει. Ο νευροπαθής τελικού σταδίου. Τα λέω χοντρά, κυρία μου. Δεν είναι έτσι? Μάλιστα. Εξαρτώμαστε λοιπόν από την διακριτική ευχέρεια, ας το πω κομψά, του κάθε δημόσιου λειτουργού, αν θα πάρουμε τα λεφτά που δικαιούμαστε ή αν δεν τα πάρουμε. Γιατί το νομοθετικό πλαίσιο άλλαξε και αλλάζει τακτικά το ευλογημένο και δεν μπορείς εσύ να πάρεις τα λεφτά σου στην Ελλάδα του 2017. Όνειδος, ντροπή, φτούσας, ρεζίλιδες, καραγκιόζιδες. Να πω κι άλλα. Την ερευνώ όμως την υπόθεση για να σοβαρευτούμε. Για να δούμε τελικά κατά πόσο μπορεί ο κάθε ένας κρατικός λειτουργός να παίζει όπως καταλαβαίνει τον νόμο του στα δάχτυλα. Και κατά πόσο φταίει τελικά ο επίτροπος. Γιατί υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Άκουσα κάποιους επιτρόπους που μου λέγανε παλιά ότι δεν είναι, ρε φίλε, στη δικιά μας διακριτική ευχέρεια. Είναι ασαφές το νομοθετικό πλαίσιο. Όταν σου λέει ο επίτροπος ότι είναι ασαφές το νομοθετικό πλαίσιο και ότι εγώ κινδυνεύω να πάω στη φυλακή αν το υπογράψω, τότε φταίνουν και κάποιοι άλλοι που διαμορφώνουν το νομικό πλαίσιο. Ποιοι είναι αυτοί? Κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει ένας εισαγγελέας και να δει τι παίζει για να προστατευτεί ο ελληνικός λαός. Συνταγματικό δικαίωμα του ελληνικού λαού δεν είναι να προστατευτεί από διχογνωμίες που τον ταλαιπωρούν, όπως συγκεκριμένοι. Όταν πεθάνει αυτός ο άνθρωπος, Θεός να μην δώσει, και δεν θα έχει πάρει ακόμη το επίδομά του, ποιος θα φταίει? Ένας εισαγγελέας λοιπόν. Θα το φτάσω μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Θα το φτάσω μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Ένας εισαγγελέας. Και για τους επιτρόπους και για αυτούς που διαμορφώνουν τα νομικά πλαίσια. Τα ασαφή. Πάλι φωνάζω, κυρία μου, έτσι. Συγγνώμη. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Και ανανεώνω το ραντεβού της εκπομπής μου για αύριο Παρασκευή γύρω στις 10.30 εκεί γύρω να είμαστε όλοι καλά και να τα ξαναπούμε. Γεια σας.